Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Σήμερα θα δοκιμάσουμε μία μπύρα η οποία θεωρείται κατά πολύ κόσμο καλύτερη μπύρα που κυκλοφορεί στον κόσμο. Είναι η Vespleteren 12, μια τραπεζική μοναστηριακή μπύρα από το Βέλγιο. Κάνε 14 ευρώ τα 3,30. Είναι στα 10,2%. Είναι πιο δυνατή που βγάζουν, υποτίθεται. Στην Ελλάδα δεν θυμάμαι πως έχει. Λοιπόν, έχουμε πολύ αφρό που μπορεί και εγώ να κάνω μαλακία. Έχουμε σκούρο καφέ σώμα, παχύ καφέ αφρό, ο οποίος πρέπει να κάτσει και λίγο. Είναι μια μπύρα που δεν τη βρίσκουμε ιδιαίτερα εύκολα στην Ελλάδα, δεν ξέρω ακόμα γιατί. Δεν είναι και τεράστιας παραγωγής, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει με το κιλό. Θεωρείται όντως καλύτερη και από τις πιο hype μεγάλες ηθοποιίες, γιατί είναι μια πολύ κλασική μπύρα. Ενός από τα παλιά κλασικά τραπεζικά μοναστήρια, όχι τα καινούργια αυτά τα αμερικάνικα που έχουν βγάλει. Λοιπόν, μυρίζει φρούτα, λίγο αλκοόλ, καραμέλα ίσως, σαν εμφάνιση είναι πάρα πολύ ωραία, είναι το κλασικό βέλγικο στυλ εμφάνισης, καφέ με αφρό. Έχει πάρα πολύ ωραίο γεμάτο σώμα. Το σώμα της θυμίζει τη λατρά από την Quadruple, που είναι πολύ πιο εύκολη να τη βρούμε. Είναι τόσο πολύ γεμάτο. Βγάζει αρκετά το αλκοόλ της. Αλλά βγάζει πάρα πολύ μαύρα φρούτα. Βγάζει καραμέλα. Βγάζει μια ιδεαλική σκου. Αλλά όχι πικρό. Είναι απίστευτα ισορροπημένη. Δεν την είχα δοκιμάσει μέχρι τώρα, καταλαβαίνω όμως γιατί λένε ότι είναι η καλύτερη. Η επίγευση αφήνει μια γλύκα, καραμέλα, λίγο λυκίσκο, λίγο αλκοόλ. Όσο ζεσταίνεται, βγάζει περισσότερο την καραμέλα, η οποία είναι. Δεν είναι κλασική καραμέλα γάλακτος, είναι λίγο πιο καμένη. Δηλαδή, αν φτιάξει καραμέλα σπίτι σου, νερό, ζάχαρη, είναι όταν την αφήσει να καφετήσει αρκετά. Και πάλι όμως είναι πάρα πολύ καλά ισορροπημένη και η επίγευση. Και δένει με τη γεύση, όχι τόσο με το άρωμα, το οποίο βγάζει περισσότερο το αλκοόλ αυτή τη στιγμή. Αλλά γεύση, επίγευση είναι ό,τι πιο ισορροπημένο έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο. Αυτά. Βρείτε το οπωσδήποτε, πιείτε το οπωσδήποτε, αξίζει τα λεφτά της. Όσο υπερτιμημένη και αν τη βρείτε, εντάξει, μπορεί να πάει και 20 και 20 κάτι ευρώ, αλλά τα αξίζει έστω για μια φορά, γιατί είναι ίσως όντως ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί, χωρίς παπάντζες, χωρίς πιοριτούρες με σιρόπια, λακτόζης και μπανάνα και γρανίτα από πάνω. Είναι όπως πρέπει να είναι, μια πολύ σωστή μπύρα. Είναι ακριβώς το στυλ της, ακριβώς αυτό που περιμένεις. Τίποτα λιγότερο. Αξίζει. Αυτά θα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, γρήγορο update. Η μπύρα έχει ζεσταθεί αρκετά. Είναι έξω κανένα μισάωρο. Το άρωμα μυρίζει ακόμα περισσότερο καραμέλα, μπαχαρικά. Το ίδιο και γεύση. Λογικά. Το σώμα έχει γεμίσει ακόμα περισσότερο με τη γεύση της καραμέλας, μπαχαρικών. Λίγα άνθη, λίγη πίκρα από λυκίσκο. Οπότε προτείνω να την αφήσουμε έξω κάνα μισά ωράκι πριν την πιούμε. Μην το ξεχνάς.